Στο μπουτσό Το έχω Μαλάκα Μαλάκα Έλα Έλα βάεις Έλα ρε ο Μπένιοφ Κοιμάσαι Συγγνώμη ρε μαλάκα Αλλά είναι σημαντικό ρε ακούς Ακούς Ρε ακούς Έλυσα το πρόβλημα με το 5 ρε Έχω το επεισόδιο μαν ε, ε Έλυσα Ναι Ναι σου λέω το Τη σειρά που γράφουμε ρε μαλάκα Τι πιο επεισόδιο Λοιπόν έλυσα το πρόβλημα Με την πολιορκία Που πρέπει να γίνει στο 5 Λοιπόν ναι. κάθισε Α είσαι εξαπλωμένος Λοιπόν είσαι έτοιμος Δεν θα γίνει πολιορκία Γάμισε! Δεν θα... Δεν θα γίνει πολύ ωραία ρε παιδε. δεν θα... Ναι ρε. Με το δράκο θα τα γαμίσει όλα η, η... η καλή θα τα γαμίσει! Η καλύση μου! Μόνη Ο στόλος! Ρε, ρε μ' ακούς που σου μιλάω! Θα τα γαμίσει η καλύση όλα! Δεν υπάρχει! <laughs> Έλα, τα λέμε αύριο το πρωί στο γραφείο! <laughs> Τίποτα, 40 λεπτά γιατί το έχουμε το επεισόδιο, ρε. Τι δεν έχουμε σενάριο Θα το φτιάξουμε στο post, Έχω πολύ λίγο μαλλιά από την προηγούμενη φορά, γιατί μου πέσανε. Μου πέσανε! Με αυτά που είδα. Και δεν, δεν, δεν μου αρέσει να είμαι hater. Δεν μ' αρέσει γιατί είμαι φανατικός του Game of Thrones. Αλλά δεν είμαι φανατισμένος. Κατάλαβα την ποιά διαφορά, ε! Οπότε θα μπω κατευθείαν 4-5 μαζί. 4-5 επεισόδια μαζί. Είναι κωμικά επεισόδια. Πάνε πακέτο γιατί η ξενέρα του 4 μας, ε, ε, εδώ, μας μεγάλωσε την ελπίδα για να πάμε να δούμε το 5 που λέμε εκεί θα, 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 θα Να ξεκινήσουμε με τα θετικά. 4-5. Για το 4 δεν υπάρχουν θετικά, οπότε πάμε στο 5. Σαπότσνικ. Μπράβο, ρε Σαπότσνικ. Ο Σαπότσνικ είναι σκηνοθετάρα και θεωρώ ότι πρέπει να ε, διακόψει τη συνεργασία του με τον Βάη και τον Μπένιοφ και να πάει να κάνει ταινιάρε. Είναι σκηνοθετάρα. Μπράβο, Σα, Σα, Σαπότσνικ σου συγχωρούμε τη μάχη του Winterfell. Γιατί δεν έφταιγε εσύ, όπω είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, οπτικά αυτό το πράγμα που είδαμε, παιδιά, τώρα χωρί πλάκα, δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε δει τέτοια γενοκτονία πουθενά και φοβερά σκηνοθετημένο και τόσα συντρίμια και χαλάσια και φωτιά. Μπράβο. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να μην μιλήσω γιατί εγώ δεύτερο lost στη ζωή μου, δεν θα ξαναπεράσω. Αρνούμε. 75-74 επεισόδια. Με μέσο όρο μία ώρα το επεισόδιο 75 ώρες. Αν είχα πάει σε σεμινάριο 75 ώρες, αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να έχω πάρει δίπλωμα σε κάτι. Σεφ. After Effects σεμινάριο. Θα έκανα, εφ... εγώ τα εφέ στο Game of Thrones. Αν είχα αφιερώσει το χρόνο που είδα τη σειρά για να κάνω σεμινάρια στο After Effects, θα δούλευα στη σειρά. Το κερατό μου. Και λένε όλοι, ε, την κρινιάζετε, την κρινιάζετε. Κρινιάζουμε γιατί επενδύσαμε. Επενδύσαμε συναισθηματικά σε αυτή τη σειρά. 8 χρόνια! 8 χρόνια! Δεν θα, δεν θα, δεν θα σχολιάσω τέταρτο επεισόδιο, δεν αρνούμε αρνούμε να σχολιάσω το πάρτι στο Winterfell και τον Beverly Hills που είδαμε εκεί με τον Gendry να κάνει πρώτα σιγά μου. Πού πας ρε καραμίτρω τι πρώτα σιγά μου βρε, 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 βρε γλυκοτσούτσουνε. Πρώτα σιγά μου στην Άρια. Και η Άρια φυσικά, η Άρια είχε σκοπό. Η Άρια θα σκότωνε τη Σέρσεϊ. Όχι! Ούτε αυτό στο πέντε. And I love you, and none of it will be worth anything if you're not with me. Ένα, δύο, τρία. Και οκ, okay, τουλάχιστον ρε παιδί μου, the last of the fucking Starks, θα δούμε από Και αποχαιρετάμε τον Τόρμουντ, <clap> Τόρμουντάρα, for the win, χαιρετάμε Σαμ, χαιρετάμε γυναίκα Σαμ, η οποία είναι εγγυός, <laughs> και πάμε στον Ghost. Δείτε αυτό! ανάγκη. Τι κάνει ρε στο ζωντάνο. κάθεται εκεί με κομμένο ταυτί ρε. Ρε μπάσταρδε κυριολεκτικά δεν βρίζω. Ρε μπάσταρδε. Κάθεται το ζωντάνο και περιμένει να του χαϊδέψει το κεφαλάκι. Να του δώσει να του πετάξει ένα, ένα φρίσκι. Κάτι να του πει γκόστ. Εγώ, εγώ πώ θα το... Σαπότσνικ. Ξέρει τι θα έκανα εγώ. Δεν ήταν ο Σαπότσνικ, αλλά. Ξέρει τι θα έκανα εγώ, κύριε σκηνοθέτα. Θα ελεγα pat, pat Thank you, ghost. You were a true friend. Ή e... Τίποτα. Απλά πατ πατ. Πα. Θα, θα, θα κάτι. να το χαϊδέψω το ζωντανό. Πού πατ. Κοίτα, κοιτάξτε αντίδραση. Αντίδραση κοιτάξτε. Τι έκανε. Τι έκανε στο έκανε. Τι είναι αυτή η φάτσα που έκανε. ερχόμουν κοντά αλλά βρωμάς. Τι κάνει στο εκανε τι ειναι αυτη η φατσα που εκανε θα ερχομουν κοντα αλλα τι κανει στο ζωντανο και κάθε μόνο το ζωντανό θα το πάρει ο Τόρμουντ. Θα είναι μόνο εκεί. Αλλά άλλοι οι Ντάριγουλ εκεί πάνω δεν, δεν ζει ούτε καρότο δεν φυτρώνει. Να πεθάνει ο μόνο του δεν του δούμε Βλάκα. Το ζωντανό. Πάει ο Ghost. Πάει ο Ghost. Δεν είχαν λεφτά να, να κάνουν composite CGI τον, τον John με το Snow. Δεν είχαν, Είχανε όμως λεφτά γιατί κρατάγανε τα λεφτά για αυτή τη σκηνή. Του ξαναδείτε το. Αν δεν το πιστεύετε, ξαναδείτε το. Και λε. Α. Το κάνανε. Ξέρω γιατί το κάνανε. Στο τέσσερα επεισόδιο πεθαίνει ο ωραία, ωραία Ράιγκαλ. Ο δρά, ο πράσινο. Η σαύρα πεθαίνει. Γιατί πρέπει να εξισορροπηθεί λίγο η φάση. Γιατί στην πολιορκία θα γίνει χαμό, φίλε. Θα γίνει χαμό. Και με ένα δράκο η Σέρση δεν το έχει. I'm there. Όσοι έχετε δει το πέντε επεισόδιο ξέρετε Όσοι δεν το έχετε δει Ξέρετε Ξέρετε Τι ξέρετε Ότι ο Βάς και ο Μπένιοφ το παίζουν Παρεπτόντος Έχω τη μελέτη, την επίσημη μελέτη που βγήκε στο ίντερνετ, την κατέβασα, την τύπωσα για το πόσο άκυρο ήταν αυτό που έγινε με τον δράκο της, ε, της Ντενέρης στο τέταρτο επεισόδιο. Ορίστε. Το βλέπετε. Βλέπετε πόσο άκυρο ήταν αυτό που κάνανε. Όταν το ύψο. Τη πτήσει του δράκου είναι στο διάλου τον κόλο. Μπορεί να βλέπει για χιλιόμετρα και ένα μικρό βραχάκι δεν μπορεί να κρύψει ολόκληρο στόλο. Η προβολική ευθεία του βλέμματος του δράκου ισούται με την αντίστοιχη αναλογία έψους επί θαλάσσιο μήκος. Καταλάβατε! <χωθεί> δεν έχω να πω κάτι για το 4, αλλά δεν ούτε η μισάντε, η μισάντε και, και ό,τι τι. Ότι η μισάντε την έκανε να φρικάρει και τελειώνει το 4 και λέμε The Mad Queen, ναι σε σεζόν ήταν η καλή, ήταν αυτή η συμπονητικά, ήταν η μητέρα όλων, η μίσα, η μίσα, πώ πώς τη λέγανε, ε. Και λες στο τέλος του επεισοδίου για λύσδο Και λες, όχι φίλε, τα πήρε. Εντάξει, τα πήρε ρε φίλε, λογικό είναι, τα πήρε. Όχι όμως αρκετά για να αυτό που έγινε. Όχι κουκλίτσα μου, αυτό είναι μανιοϊστερία. Αυτό είναι, αυτό είναι, τι έπαθες. Όχι για να γίνει αυτό που έγινε, γιατί τότε έχει πρόβλημα. Και δεν είχε πρόβλημα. 8 σεζόν! Και πα στο 5. Πα στο 5. Τι φάση με τι βαλίστρες στα καράβια, με τους κορκιούς Τα σκόρπιον. Τι φάση. Τι φάση είναι μαγιόνια Τι φάση είναι μαγκήτες? Στο προηγούμενο επεισόδιο πέθανε ο Δράκο με τρία βέλη. Τον, τανκ, 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 τον κάρφωσε. Και περνάει άλλη περνάει και κουρεύει γαζόν. Σ όλο το επεισόδιο κουρεύει γαζόν. Καλά, όλο το επεισόδιο κουρεύει γαζόν. Δεν είναι το συζητάω. Κουρεύει γαζόν. Σε όλο το επεισόδιο. Ούτε γρατζουνιά. Ούτε γρατζουνιά. Τίποτα. Το σοκ που έφαγε ο Σνόου δεν ήταν για γιατί σκότωναν δική του, του αμάχου και βίαζανε. Το σοκ το έφαγε γιατί. Δεν έκανε τίποτα. Για άλλη μια φορά ο Σνόου είναι κομπάρσο. Για άλλη μια φορά ο Σνόου είναι κομπάρσο. Δεν έκανε τίποτα. Τίποτα δεν έκανε. Πέρναγε η καλήση και κούρευε γκαζόν. Ε, στόλο, καράβια, τους σκορπιού, τις βαλίστρες, τους στρατιώτες, το υπηκό Βγήκε μέσα από την πόλη, πέρασε από τη μία, σαν να περνάει κλωστή σε βελοβγή και από την άλλη δεν άφησε κολυμπηθρό ξύλο. Και οι άλλοι μαλάκες από κάτω κοιτάγανε. Και ήταν όλο το επεισόδιο ήταν. Ε, ε, τι να κάνουμε. Και κάποια στιγμή αφού από είδαν, είπανε: Παι, Παιδιά, να σου πω κάτι. Πούλο. Πάμε να φύγουμε. Έχει χάσει την μπάλα η κομμένα. Πούλο. Θα τα πούμε στο 6 επεισόδιο. Αυτό, αυτό έκανε ο Σνου. Στο 5 επεισόδιο Σνου λέει: Θα τα πούμε στο 6. Γιατί τα έχω πάρει με την πάρτιση τώρα. Θα τα πούμε στο 6. Αυτό.

Κομμωδία Σλάπστικ. Όχ. Τι, ποιος, ποιος, έγραψε το σενάριο, Άνταμ Σάντλερ. γιατί, γιατί κομμωδία, παιδιά. Γιατί, γιατί με, με, τον Άνο. Δεν <laughs> τρέπεστε λίγο. Χαρακτήρες που φεύγουν σε αυτό το επεισόδιο... Και δεν εννοώ πεθαίνουν, φεύγουν οι χαρακτήρες, είναι ο Τζέιμι ο οποίος είχε 19 μεταστροφές στην πορεία του χαρακτήρα του για να δούμε ότι πλησιάζει την εξηλίωση για όλα αυτά που έχει κάνει, μόνο και μόνο για να αποφασίσει ξαφνικά στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ήρθα στο Winterfell να ξεπαρθενέψω την Brienne και ξαναφεύγω για σέρσε Γιατί τελικά δεν υπάρχει κάθαρση για το χαρακτήρα αυτό. Όχι. Μένει πιστός στο ξεκίνημά του. Καταλάβατε τι κάνανε γραφείς. Και αυτό το κάνανε και με τον Τύριον. Κάνει μια ολόκληρη πορεία και καταλήγει στο ότι, ξέρει τι, εγώ θα στηρίξω τη Βασίλισσα μου. Και την προδίδει ξανά. Την προδίδει για αυτό που πιστεύει αυτό ότι είναι καλό. Την πάρτι του. Πάλι. Να σου πω κάτι, είμαι το χάντ. Μέχρι να, μέχρι να μην συμφωνώ με τη Βασίλισσα. Μετά δεν είμαι το χάντ. Είμαι το κολοδάχτυλο. Μετά πάει και ο Τιριών. Πάει και ο Τζέιμι. Πάει και ο Τριών. Η Σέρση. Η Σέρση το τρεζό σου διαλύουν την πόλη και κάθεσαι στο μπαλκόνι. Υποτίθεται ότι είσαι η πιο πανούργα, η πιο έξυπνη ανταγωνίστρια αυτή τη σειρά. Και μέχρι που αρχίζουν και πέφτουν τα ντουβάρια πάνω στο κεφάλι τη, κάθεται στο μπαλκόνι και λέει: Όχι, δεν πέφτει. Μα κυρία μου, πρέπει να φύγουμε. Ε, κινδυνεύω. Όχι, δεν κινδυνεύω. Μα έχουν πεθάνει όλοι. Όχι, δεν έχουν πεθάνει όλοι. Μα καίγεται η πόλη. Όχι, δεν είναι. Κάτι σπίρτα να Αυτή ήταν η Σέρσε σε αυτό το επεισόδιο. 8 σεζόν για να δούμε τη Σέρσε να είναι ηλίθια! Μόνο και μόνο για να τους φέρει ο Μπένιοφ και ο Βάις μαζί, γιατί αυτό περιμένανε οι fans. Ένα κλασικό παράδειγμα λανθασμένου φαν σέρβις ήταν αυτό το επεισόδιο, παιδιά. Ένα λανθασμένο παράδειγμα, γιατί και στο Avengers Endgame φαν σέρβις κάνανε. Αλλά έβλεπες την ταινία και ανατρίχιαζες. Αυτό έκανε η σε αυτό το επεισόδιο. Για να καταλήξει πώς... Τούβλα! Αυτό ήταν το τέλος της Σέρση. Τούβλα. Την έφαγε η κακή πολεοδομία. Η κακή αρχιτεκτονική την έφαγε. Πώς θα πεθάνει παιδιά όταν άμα, άμα με ρώταγε στον πρώτο κύκλο πώς πιστεύω ότι θα πεθάνει η Σέρσεϊ. Η κακή αρχιτεκτονική όχι μόνο δεν, δεν θα υπήρχε στη λίστα μου δεν υπήρχε καν στο μυαλό του Μπένιοφ και του Βάις η κακή αρχιτεκτονική. Ρίξανε ζάρι και είπανε λοιπόν, οι επιλογέ έχουμε να τη σκοτώσει η Άρια, να τη σκοτώσει ο, Τζέιμι, να αυτοκτονήσει. Έλα, να βάλουμε και μια τέταρτη επιλογή μωρή για να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Εντάξει, ε... πολεοδομία. Ω, oh, τι είπε τώρα, ρε μαλάκα. Ναι, ρε φίλε, τούβλα. Τούβλα θα κοτώσουν, ε, τη σκοτώσουν τη Σέρσεϊ. Καμία κάθαρση κανένα κύκλο. Ούτε δίκη, τίποτα. Για το Clay Game Ball δεν θα πω πάρα πολλά. Μπράβο σα, περιμένανε. Έχω δει καλύτερε μάχε σε video game cinematics. Ε, δηλαδή, πραγματικά. Η ίδια η σειρά είχε καλύτερε μάχε. Όταν πλακωνόταν η Brienne με την Άρια στο Winterfell, πολύ καλύτερη χορογραφία μάχη. Θα κρατήσω αυτή τη μάχη, παιδιά. Το Clay Game Ball ήταν απλά κάτι που ζητούσαν οι fans και το είδανε. Μπράβο. Και πάμε στο αγαπημένο μου. Κομμάτι του πέμπτου επεισοδίου. Η Άρια. Πώς γίνεται να δεις τι μαγικό πράγμα που είναι το γράψιμο, πώς γίνεται να μισήσεις ένα χαρακτήρα που κανονικά θα πρέπει να γουστάρεις. Ρε φίλε, την πλακώσανε μπάζα δέκα φορές. Πέσανε στάχτες. Ανέπνευσε καπνό και έδιχε. Ξερόβηχε πνιγόταν. Φωτιά. <είσαι> Καβαλάρηδε, γλίτωσε, σκότωσε και καμιά κοσαριά από το δωμάτιάκι. Πού πάτε, μου έλεγα <είσαι> Ήρθε το κοριτσάκι μέσα και σου λέει: Ελάτε μαζί μου και πάτε. Ε, καλά να πάτε, και πόσο πόσο μεγάλη προσπάθεια για, για συναισθηματικό εκβιασμό με τη μαμά και το κοριτσάκι. Ό,τι τι, τι έχουν πεθάνει άλλοι τρία εκατομμύρια ρε φίλε. Επειδή είναι η Άρια μαζί Και το λένε και στο Inside the Episode ε, Ξεστή βάλαμε την Άρια εκεί Γιατί υπάρχει αυτό το δέσιμο με τους θεατές Και θα, θα τρομάξουν Όχι βαρεθήκαμε παιδιά Μετά τη δέκατη φορά που τη γλίτωσα από τα μπάζα ε, Άρχισα να σκέφτομαι ότι ξεστή Το να πεθάνει η Άρια Από μπάζα Θα είναι τέλειο Για να φτάσουμε στο τέλος του επεισοδίου Με τον Κανέλο το άλογο Ότι έζησε το άλογο Να σου πω κάτι αυτό είναι ο πραγματικό ήρωας. Ο πραγματικό ήρωας του επεισοδίου είναι ο Κανέλο το άλογο. Γιατί πραγματικά χρειάζεται θαύμα. Αν είσαι άλογο για να επιζήσει αυτό το πράγμα. Μπράβο, Κανέλο. Μπράβο. Χαιρετάμε λοιπόν. Ε, χαιρετάμε τη σειρά. Δεν θα βγάλω βίντεο για το τελευταίο επεισοδίο. Ε, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα μάλλον θα κλαίω για πολλούς μήνες Οπότε θα μου χρειαστεί πολύς καιρό για να ξεπεράσω το σοκ Των 8 χρόνων αναμονής Παρ' όλα αυτά, μπράβο Χαιρετάμε Game of Thrones ε, Και ένα μήνυμα για τον κύριο Μπένιοφ και τον κύριο Βάις Mr. Βάις and Mr. Μπένιοφ, thank you Thank you for your service Thank you from the bottom of my heart For the series And... Uh, Uh, you can uh, for, for the your next uh, job you can go watch uh, some uh, uh, nicely written series like uh, the wire like black sails like rome like breaking bad before you write again write again go watch them maybe you will learn something if uh, not putaria in them bravo malaki